Για να δούμε λίγο τα δεδομένα μαζί με τον Διευθυντή της Ένωσης Μεσσηνίας, τον κύριο Γιάννη Πάζιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φαίνεται, κρατάω αυτό το πράγμα μέχρι να το δούμε να αποτυπώνεται και σε ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργείου, ότι πάμε για απορρόφηση των αποθεμάτων και μία τιμή βάσης το 1,4 ευρώ ένα κιλό. Πιστεύετε ότι με αυτή την εξέλιξη, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μιλάμε για μία δικαίωση του αγώνα που έχετε κάνει όλο αυτό το διάστημα? Εκτιμούμε πως ύστερα από 9 μήνες και όλο αυτό τον αγώνα, όπως εύστοχα και εσείς κύριε Κανελόπουλε, διατυπώσατε και μέσα από το δελτίο εδώ του Best, όλο αυτόν τον καιρό έχουμε αναδείξει όλα αυτά τα ζητήματα και όλες αυτές τις πτυχές, ναι, είναι μια δικαίωση. Περισσότερο όχι για εμάς, όσο για τους παραγωγούς και ιδιαίτερα για το ίδιο το προϊόν, μιας και οι προκλήσεις είναι αρκετές, τα προβλήματα είναι μεγάλα. Έρχονται η περίοδος των αναδιαρθρώσεων των καλλιεργειών το επόμενο εξάμηνο. Έχουμε μια νέα εισοδία για την επόμενη χρονιά. Όλα αυτά ήταν κίνδυνοι, όπου θα έπρεπε να αποσωπηθούν για να μπορέσουν να μείνουν οι παραγωγοί στην καλλιέργεια. Ως εκ τούτου, η χθεσινή σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τη συμμετοχή συνεταιριστών και ιδιωτών, από την ώρα που ο Υπουργός πρότεινε ένα μοντέλο λύσης με απορρόφηση αποθεμάτων και ταυτόχρονα τη δέσμευση συνεταιριστών και ιδιωτών για μία τιμή από την ημέρα του προγράμματος και μετά περίπου στο 1,40 όσον αφορά την φορά πώλησης, είναι κάτι το οποίο εκτιμούμε ότι θα θωρακίσει το προϊόν και σιγά σιγά θα μπορέσει να δώσει αυτές τις ευκαιρίες. Γιατί μην ξεχνάμε, κύριε Κανελόπουλε, έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο. Να, σίγουρα αυτές τις θα μπορούσαν. Αυτό ήθελα λίγο να θέσω, κύριε Πάζ, ουσιαστικά να ρωτήσω αν προλαβαίνουμε φέτος να γίνει κάτι. Δηλαδή, τι εννοώ αν προλαβαίνουμε? Αρχικά, προφανώς περιμένετε να εξειδικευτεί η όλη υπόθεση της πρότασης για την απορρόφηση των αποθεμάτων. Αν προλαβαίνουμε να φύγουν τα αποθέματα από την αγορά, να μείνει καινούργια σοδιά μέσα και αυτή να απορροφηθεί. Γιατί όσον ούπο φτάνουμε και στην επόμενη σιγά-σιγά. Ακριβώς όπως το διατυπώνετε, το ζήτημά μας είναι αρχικά να υπάρξει η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργείου, καθότι χτες ο Υπουργός έκανε τις ανακοινώσεις του. Ωστόσο, οι ιδιώτες τυποποιητές ζήτησαν μια χρονική διορία, ούτως ώστε και αυτοί να απαντήσουν και αναλόγως πια η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει στις όποιες εξαγγελίες. Οπότε βρισκόμαστε εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων. Ωστόσο, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στον Υπουργό την πρόθεσή του με βάση αυτά τουλάχιστον τα οποία εξήγηλε χθες και με τα οποία όλοι οι συνεταιρισμοί και του ΚΕΑΤΟ και το ΕΓΙΟ και η Αμαλιάδα και η Ένωση Μεσσηνίας συμφώνησαν, ούτως ώστε ακριβώς να δώσουμε ένα έναυσμα για να δούμε τελικά όλες αυτές οι ποσότητες οι οποίες έχουν συσσωρευτεί να απορροφηθούν έγκαιρα. Και ταυτόχρονα κατατέθηκε και η πρόταση για την επόμενη εισοδία να υπάρξει και ένα πρόγραμμα παραλλαγής του πράσινου τρίγου, ούτως ώστε σε περίπτωση που δεν υπάρξει η ενδεδειγμένη διακίνηση αποθεμάτων, να μην έχουμε προβλήματα στην επόμενη εισοδία. Προσπαθούμε δηλαδή να λειτουργήσουμε για άλλη μια φορά προληπτικά. Υπήρξε και σε αυτό αποδοχή από την πλευρά του Υπουργού. Άρα, μένει να δούμε τις επίσημες ανακοινώσεις που εκτιμούμε θα βάλουν ένα τέλος σε αυτή την τετρακύλα των τιμών που πραγματικά έχει εγκλωβίσει χιλιάδες ταφυδοπαραγωγούς, όπως έχουμε τονίσει πολλαπλές φορές. Θα δώσει ενδιαφέρον στους ταφυδοπαραγωγούς, εγώ να πω ότι να ξεκινήσουν ξανά, να μην έχουμε τίποτα σταφίδες πάλι να ξεγολώνονται από τα χωράφια, γιατί αυτή ήταν η πραγματικότητα λίγο πολύ μέχρι τώρα και ήταν και σταφίδες που σαπίζανε. Τώρα, υπάρχει κάτι που μου θέσανε, θα σας το θέσω αναγκαστικά, υπό την έννοια ότι κάποιοι σταφυδοπαραγωγοί μπροστά στην αγωνία, μπροστά στο άγχος, αν το θέλετε, μπροστά και σε κάποιους που υποστήριζαν το 1 ευρώ είναι μεγάλη τιμή, δώσαν τη σταφίδα. Και σε αυτούς πρέπει κάτι να γίνει, να μην τους αφήσουμε απ' έξω. Εκτιμώ ότι επειδή και το πρόγραμμα το οποίο εξαγγέλθηκε από την πλευρά του Υπουργού είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κακά τα ψέματα δεν αποζημιώνει στο 100% την Πανεγιάλιο Ένωση για τα όποια αποθέματα έχει και η Πανεγιάλιο ως συνεταιρισμός θα υποστεί μια ζημιά εκατομμυρίων ευρώ. Απλά από το να μπορέσουμε να συζητάμε για μία απόσυρση ή να το πω καλύτερα μία απορρόφηση αποθεμάτων και να έχουμε μία τιμή στα 60, 70, 80 και 90 λεπτά, σίγουρα η πρόταση η οποία κατατέθη χτες είναι μία χρυσή τομή η οποία δημιουργεί τις προοπτικές να μπει ένα πάτος στο βαρέλι, να το πούμε απλά, για να μπορέσουμε να ανασκέσουμε την κατρακύλα της τιμής και να δώσουμε και ένα έναυσμα και ένα κίνητρο στους ταφυδοπαραγωγούς να παραμείνουν στην καλλιέργεια. Μια και έχουμε μπροστά μας και το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, άρα σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει κίνητρο. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις δικλείδες σε περίπτωση που τα προβλήματα συνεχιστούν, να έχουμε γραμμές άμυνας για να τα αντιμετωπίζουμε έγκαιρα. Γι' αυτό ανέφερα πριν και το πρόγραμμα αυτό. Και σίγουρα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι και οι παραγωγοί οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα έσπευσαν να πουλήσουν, να βρεθεί μια τομή, μια χρυσή οδός, ούτως ώστε και αυτοί να μην μείνουν πίσω όσον αφορά δηλαδή τις τελικές τους τιμές.
Είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Κανελόπουλε, γιατί έχουμε καθυστερήσει ήδη 9 μήνες για ένα πρόβλημα που είναι γνωστό από τον Απρίλιο. Ευελπιστούμε να λήξει βίωνα τις επόμενες ώρες, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να ταινίσουμε μια αισιοδοξία, θα έλεγα, το επόμενο διάστημα και να μπορέσει λίγο να ανακουφιστεί και να ομαλοποιηθεί και να σταθεροποιηθεί η αγορά, η οποία κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή βιώνει ίσως τη χειρότερη τη στιγμή την τελευταία δεκαετία. Άρα, νομίζω ότι είναι στο χέρι μας και στο χέρι του Υπουργού και των ιδιωτών, βέβαια, οι οποίοι είναι σε εκκρεμότητα, γιατί ο Υπουργός έδειξε την προθέση του. Σύσκεψη, περιμένει τη δική τους απάντηση. Εκτιμώ ότι και στο θέμα αυτό και στους παραγωγούς που ήδη έχουν σπέψει να πουλήσουν, θα υπάρξει κάποια δίκαιη τιμή για να μην υπάρξει ένα μεγάλο χάσμα ή μια μεγάλη ψαλίδα, να το πούμε έτσι, με το τι θα διαμορφωθεί την επόμενη μέρα των εξαγγελιών. Να ρωτήσω τώρα κάτι για ένα άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την ελαιοκομική περίοδο, έτσι όπως εξελίσσεται. Αρκετές οι δυσκολίες και οι βροχές, έτσι όπως διαμόρφωσαν την κατάσταση το τελευταίο χρονικό διάστημα, εμπόδισαν την ελαιοσυγκομιδή. Έχουν μείνει κάποιες καλές τιμές, σχετικά καλές τιμές στην αγορά, έχουν διατηρηθεί. Υπάρχουν βέβαια τα προβλήματα της παραγωγής. Πώς αποτυπώνεται αυτή η χρονιά? Κύριε Κανελόπουλε, η χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Έχει ξεκινήσει με παγετό, έχει ξεκινήσει με παρατεταμένη ανομβρία, με πρώιμους καύσωνες. Όλες αυτές οι γνωστές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία πλέον χτυπάει τους πιο ευάλωτους, που σαφέστατα είναι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, που βιώνουν καθημερινά στον αγρό τους όλες αυτές τις αλλαγές. Στον ομό αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαμορφωμένη τιμή περίπου στα 3,20 με 3,30 όσον αφορά το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και γύρω στα 3,40 το ΠΟΠ. Σαφώς είναι μια ικανοποιητική τιμή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο όμως δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν και αναφορικά με τον καιρό και τις ζημιές που υπάρχουν και τη δυσκολία στην εξέβρεση εργατικών χεριών και τις παλινοδίες και τα σκαμπανεβάσματα του καιρού που πραγματικά δεν ξέρει ο παραγωγός κατά πότε πρέπει να φέρει το συνεργείο για να μαζέψει, γιατί κυριολεκτικά όλες αυτές οι έκτακτες βροχοπτώσεις και τα ξαφνικά σταματήματα δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα στην ελαιοσυγκομιδή. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το θέμα των ανατιμήσεων, που αυτό αφορά περισσότερο και την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, καθώς οι όποιες καλές τιμές που ενδεχομένως να αυξηθούν και το επόμενο διάστημα, έτσι φαίνεται, γιατί η παραγωγή κατά τα ψέματα στον ομό θα είναι σε ιστορικά χαμηλά. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα έχουμε και τεράστια απώλεια, περίπου πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ στον ομό. Αν υπολογίσουμε δηλαδή ότι σε μια πολύ καλή χρονιά ο νομός με σημεία έχει 70.000 τόνους ελαιόλαδο, αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις λένε για περίπου 40.000. Και σίγουρα είναι μια καλή τιμή τα 3,20, 3,30 ή 3,40 και όσο αυτό θα διαμορφωθεί, όμως δεν επαρκεί και δεν φτάνει και για να κάνουν απόσβεση τα νοικοκυριά και οι αγρότες μας με όλα αυτά που έχουν ξοδέψει τα προηγούμενα χρόνια. Και αν συνεκτιμήσουμε το κύμα ανατιμήσεων και στα βασικά αγαθά, αλλά και κυρίως στα λοιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, δυστυχώς προδιαγράφεται ένα πολύ δύσκολο μέλλον και ενδεχομένως και η επόμενη παραγωγή να αντιμετωπίσει προβλήματα. Εδώ χρειάζεται να θωρακίσουμε. Εμείς εδώ στην Ένωση Μεσσηνίας προσπαθήσαμε έγκαιρα να προμηθευτούμε με λοιπάσματα και φάρμακα τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες για να μπορέσουμε να πετύχουμε χαμηλότερες τιμές. Ευελπιστούμε αυτό να μπορέσει να βοηθήσει τους παραγωγούς. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλο τον ομό και για όλη τη χώρα πλέον, όχι μόνο τη Μεσσηνία. Και σίγουρα θα είναι ένα πολύτιμο εισόδημα το οποίο θα το στερηθεί ο νομός. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε και με το Υπουργείο λύσεις αναφορικά το επόμενο διάστημα με το πώς θα πρέπει να φτιάξουμε συγκεκριμένες γραμμές άμυνας για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανθεκτικοί και να το πω καλύτερα πιο αυτάρκεις. Γιατί κατά τα ψέματα για όλες αυτές τις συνθήκες των ανατιμήσεων, μια βασική ευθύνη, μια βασική αιτία που ευθύνονται όλα αυτά είναι ότι είναι όλα εισαγόμενα, έρχονται όλα από τρίτες χώρες, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εκτός. Και εδώ δυστυχώς στη χώρα έχουμε απολέσει τη στοιχειώδη παραγωγή στην υποστήριξη και λοιπασμάτων και φαρμάκων. Και θα πρέπει ένα ζήτημα πολύ κομβικό να το δούμε εν ώψη και τη νέα ΚΑΠ και με τα χρήματα που έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορέσουμε περισσότερο να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ανάλυση της κατάστασης. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.